Η συζήτηση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό εξελίσσεται εδώ και καιρό. Δεν είναι κάτι καινούριο. Μάλιστα, ο έλεγχος και η χρήση των αναδυόμενων τεχνολογιών εξελίσσεται σε πεδίο οξύτατων ανταγωνισμών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μία, έστω και με τις μεταξύ τους αντιθέσεις, και την Κίνα από την άλλη. Το συζητούμενο νομοσχέδιο απλά έρχεται να ρυθμίσει και να ενισχύσει την αποτελεσματικότερη χρήση των αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η χρήση τεχνολογιών διαδικτύου των πραγμάτων και άλλα, στα πλαίσια πάντα σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών, που φιλοδοξούν να ενισχύσουν τα ευρωπαϊκά και εγχώρια μονοπόλια. Τα εγχώρια μονοπόλια αυτό φιλοδοξούν οι κυβερνήσεις διαχρονικά στη χώρα μας και να επιβάλλουν τα δικά τους πρότυπα και δεδομένα. Στη στρατηγική αυτή κατεύθυνση δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφωνία ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Τώρα, η αναγκαιότητα ανάπτυξης της ψηφιακής τεχνολογίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού, κατά την άποψή μας, είναι μια αυτονόητη διαδικασία και αντικειμενική. Αναπτύσσει κρίσιμους τομείς, όπως είναι ή θα έπρεπε να αναπτύσσει κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα η ρομποτική, ο τομέας της υγείας, η αξιοποίηση της τηλεϊατρικής για απομακρυσμένες νησιώτικες περιοχές, η διασύνδεση των νοσοκομείων, των ερευνητικών ινστιτούτων, των πανεπιστημίων, καθώς και νέα συστήματα πρόγνωσης φυσικών καταστροφών από σεισμούς, πλημμύρες. Μπορεί δηλαδή να βελτιώσει τη ζωή των ανθρώπων έτσι ώστε να δουλεύουν λιγότερο, να αξιοποιούν περισσότερο ελεύθερο χρόνο και διακοπές, να αμείβονται καλύτερα. Υπό μία έννοια μπορεί να συμβάλλει ακόμα και στην επίλυση του δημογραφικού προβλήματος που τόσο πολύ ενδιαφέρεστε. Ενδιαφέρονται τα άλλα κόμματα. Αυτή είναι όμως η μία πλευρά του νομίσματος, την οποία υπηρετεί το ΚΚΕ, υποστηρίζοντας μάλιστα την ανάγκη δεσμευτικών όρων, ρυθμίσεων και κανόνων σχετικά με την έρευνα, παραγωγή και χρήση τεχνητής νοημοσύνης και εξελιγμένων ρομπότ, με κριτήριο το μέγιστο επίπεδο διασφάλισης της υγείας, της ασφάλειας των δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας του εργαζόμενου ανθρώπου για τη λαϊκή ευημερία. Η άλλη πλευρά, επαναλαμβάνω, που επιμελώς κρύβουν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, είναι ότι η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στο σύστημα που υπηρετούν είναι πρωτίστως συνυφασμένη με τις συνολικότερες δομικές αλλαγές του αστικού κράτους, που τρέχουν στο όνομα της ευελιξίας και της αποτελεσματικότητάς του για να αντιστοιχηθούν και να προσαρμοστούν στις σύγχρονες ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης, στις νέες συνθήκες της πράσινης μετάβασης. Ψηφιακή και πράσινη μετάβαση ένα και μόνο στόχο υπηρετούν. Οι νέες τεχνολογίες σε έναν και μόνο στόχο είναι υποταγμένες. Στο καπιταλιστικό κέρδος. Από αυτή την άποψη λοιπόν η περιβόητη ψηφιακή διακυβέρνηση θα αξιοποιηθεί για ακόμα μεγαλύτερη εντατικοποίηση της εργασίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με όρους και δείχτες επιχειρηματικότητας, κόστους ωφέλους, αύξηση της ανεργίας με μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων, περιστολή των εργασιακών δικαιωμάτων και άλλα πολλά, αποτελεί ένα ακόμη λαμπρό πεδίο για κερδοφόρες επενδύσεις για τους επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά και ένα πολύ μεγάλο πεδίο ανταγωνισμού μονοπωλιακών ομίλων και υπεριαλιστικών δυνάμεων παγκόσμια. Και αυτό αποδεικνύεται με την εφαρμογή του 5G, όπου η κυβέρνηση ετοιμάζει κίνητρα και επενδύσεις με ζεστό κρατικό χρήμα σε μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι ο σύνδεσμος συντήνων βιομηχάνων αγωνιά για το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ο ουραγός στην εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, το ομολογεί και η ίδια κυβέρνηση, η οποία ευθυγραμμίζεται, η οποία είναι ψηφιακή. Και η μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία μπορεί να μειώσει το κόστος ενέργειας, το κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων, να περιορίσει το κόστος του logistics, να λειτουργήσει δηλαδή ως υπόβαθρο συνολικά για τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας του εγχώριου κεφαλαίου σε μια σειρά από κλάδους που ιεραρχεί, όχι η κοινωνία, που ιεραρχούν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι ο ΣΕΒ
και όλες οι κυβερνήσεις ταυτίζονται στην επιδίωξη για άμεση ενοποίηση των διοικητικών δομών του κράτους. Κάτι που θα μπορούσε να επιφέρει πολλαπλά ωφέλη για τη μείωση, για παράδειγμα, του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων, αλλά και άλλα κόστη που αυτό θα συμβάλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αύξηση των εσόδων των επιχειρήσεων. Χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει και ανταποδοτικά ότι αυξάνεται και ο μισθός των εργαζομένων. Στα χέρια του επιχειρηματικού κέρδους, κάθε πρόοδος, κάθε εξέλιξη τεχνολογίας μετατρέπεται πραγματικά σε εφιάλτη για τους εργαζόμενους και απλά οι κυβερνήσεις εξασφαλίζουν ότι αυτό κατοχυρώνεται με νόμους. Τα δε επιχειρήματα για αναχέτηση της γραφειοκρατίας προς όφελος του λαού κτλ. Και των εργαζομένων, κατά την άποψή μας, είναι ψευδεπίγραφα και αποπροσανατολιστικά. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους τελικά δεν είναι κάτι ουδέτερο. Υπηρετεί τις ανάγκες αναβάθμισης των λειτουργιών του σε ακόμα πιο αντιδραστική κατεύθυνση για να μπορεί να ελέγχει, να χειραγωγεί και να ασκεί ενίοτε και τη βία σε βάρος των εργατικών λαϊκών συμφερόντων. Είναι διάτριτο το δίχτυ προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επικαλείται η κυβέρνηση ότι θα προστατεύσει τάχαμε τους εργαζόμενους με τη χρήση των αλγορίθμων. Το αντίθετο, σε συνδυασμό με το ψηφιακό φακέλωμα, τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα, οι οποίες μάλιστα παρουσιάζονται ως μαγικές λέξεις, την διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών, θα δίνει τη δυνατότητα συγκέντρωσης και ταχύτητας επεξεργασίας του συνόλου των προσωπικών δεδομένων, ιατρικών, οικονομικών, κοινωνικών επαφών, προτιμήσεων, συνηθιών, ενδιαφερόντων, άσπρος, μαύρος, φιλελεύθερος, κομμουνιστής, χριστιανός ή μουσουλμάνος και ούτω καθεξής. Η ψηφιακή ταυτότητα, παρότι εμφανίζεται ως βήμα διευκόλυνσης στην καθημερινότητα του πολίτη, στην πραγματικότητα αποτελεί και προσπάθεια για αποδοχή, συγκέντρωση και διάθεση των προσωπικών δεδομένων και εξοικείωση με τον έλεγχο. Όλα αυτά λοιπόν συνδέονται μεταξύ τους. Θα έλεγα ακόμα πιο προκλητική, παρόλο που το είπαμε σε όλες τις συνεδριάσεις επιτροπής και δεν πήραμε καμία απολύτως απάντηση, και οφείλει η κυβέρνηση να δώσει μία απάντηση, έστω επεξηγηματική. Ακόμα πιο προκλητική λοιπόν και απαράδεκτη είναι η διάταξη που εξαιρεί από την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων στο λεγόμενο δημόσιο τομέα τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Με το διαδίκτυο των πραγμάτων, όπου με μια συσκευή μπορείς να επιτελέσεις πολλές δραστηριότητες μαζί, εξοικονομώντας χρόνο και κόστος, οι μόνοι που δεν θα ωφεληθούν θα είναι οι άνεργοι, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, όλοι όσοι προέρχονται από την εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Δεν έχουν την τύχη να απολαύσουν τα επιτεύγματα αυτά, ή να το πω διαφορετικά. Αυτό που ενδιαφέρει τους κατέχοντες των μέσων παραγωγής, δηλαδή τους καπιταλιστές, ιδίως στη βιομηχανική παραγωγή, με τη χρήση της τεχνολογίας του διαδικτύου των πραγμάτων, είναι η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί για να αυξήσουν τα κέρδη τους. Και ενώ θα περίμενε κάποιος ότι αυτό μεταφράζεται σε βελτίωση της ζωής του ανθρώπου, τελικά μετατρέπεται σε εφιάλτης, όπως προείπα. Γιατί? Διότι το κριτήριο είναι η δίψα για τα κέρδη. Ενώ διαμορφώνει μέχρι και τεχνικούς όρους συνεχούς παρακολούθησης της εργασίας και κάθε εργαζόμενου. Σε πόσο χρόνο διεκπεραίωσε μια εργασία, παραγόμενη ποσότητα αναεργάτη και πάει λέγοντας. Η αλήθεια είναι ότι όποιος έχει στα χέρια του αυτή τη τεχνολογία μπορεί να ελέγξει ένα τεράστιο όγκο στοιχείων προσωπικών δεδομένων που μπορεί να τον αξιοποιήσει αναλόγως. Εξού και ο πόλεμος που μένεται κυρίως ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα για το ποιες πολυεθνικές θα έχουν τη διαχείριση των αναδυόμενων τεχνολογιών, δηλαδή των δικτύων 5G, της τεχνητής νοημοσύνης, τις συσκευές διαδικτύου των πραγμάτων και άλλες τεχνολογίες. Πίσω από αυτές τις διατάξεις λοιπόν για τα μέτρα κυβερνοασφάλειας των συσκευών τεχνολογίας διαδικτύου των πραγμάτων κρύβονται τα αντιτιθέμενα συμφέροντα μονοπωλιακών ομίλων. Ένας πραγματικός πόλεμος στο επίπεδο της πληροφορίας, του ελέγχου των συσκευών του διαδικτύου των πραγμάτων και όχι μόνο. Ομολογούν ανοιχτά άλλωστε ότι οι κρίσιμες υποδομές, όπως αυτές για παράδειγμα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, η αεροδυναμική, οι πατέντες στο φάρμακο, η ενέργεια, τα καύσιμα, οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες και η άμυνα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση της τεχνολογίας και της πληροφορίας. Οι επιθέσεις αυτές εξελίσσονται σε συνθήκες φοδρών συγκρούσεων ισχυρών κρατών.
Χώρες και μονοπόλια προσβάλλουν ηλεκτρονικά συστήματα, υποκλέπτουν δεδομένα άλλων χωρών και μονοπωλίων. Υπάρχουν συγκρούσεις και ανάμεσα σε μονοπόλια, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της δικής τους καπιταλιστικής αγοράς, να διασφαλίσουν πλεονεκτική θέση στο μεταξύ του ανταγωνισμό, την κερδοφορία τους. Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια, ο ΕΝΙΣΑ, όχι τυχαία, αναφέρει ότι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι καθοριστική για την προστασία κατά των έξυπνων ενεργειακών δικτύων, τα οποία παίζουν βασικό ρόλο στη διαθεσιμότητα ενέργειας. Είναι γνωστό ότι τα ενεργειακά αποθέματα και ο έλεγχος των δρόμων περάσματος, εξού και ο πόλεμος στην Ουκρανία, η εκμετάλλευση και διάθεση ενεργειακών αποθεμάτων αποτελεί πεδίο οξύτατων συγκρούσεων ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ευρωπαϊκούς μονοπωλιακούς ομίλους στον τομέα της ενέργειας. Και μάλιστα στους παράγοντες απειλής των έξυπνων ενεργειακών δικτύων, ο ΕΝΙΣΑ συγκαταλέγει από εταιρείες και υπαλλήλους μέχρι και εθνικά κράτη. Σε κάθε περίπτωση, η νομοθέτηση, και να κλείσω με αυτό κύριε Πρόεδρε, η νομοθέτηση λοιπόν όλων εκείνων των μέτρων. Κύριε Συνδιχάκη, θα ολοκληρώνεται. Ναι, ολοκληρώνεται κύριε Πρόεδρε. Ότι η νομοθέτηση όλων αυτών των μέτρων, είτε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο είτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις αναδυόμενες τεχνολογίες και την κυβερνοασφάλεια, έχει πολλαπλούς στόχους. Πρώτον, να θωρακίσει τη λειτουργία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Δεύτερον, να εκμεταλλευτεί μια τεράστια αγορά των μέτρων ασφαλείας στον κυβερνοχώρο. Την αυξανόμενη αστυνόμευση στο διαδίκτυο, χωρίς κανένα φραγμό πραγματικά. Και φυσικά την αποτελεσματική και χωρίς κινδύνους εμπορική, βιομηχανική και στρατιωτική κατασκοπία. Εν τέλει, δηλαδή, αποσκοπεί στην εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε καταμερισμό ρόλων μεταξύ τους. Συμπερασματικά, τελικά δεν κινδυνεύουμε από τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Να μην ανησυχεί ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την θέση του ΚΚΕ και την τεχνολογία, αλλά από την καπιταλιστική αξιοποίησή τους, για την οποία κανένας μα κανένας δεν μιλάει. Οι ασκούμενες διαχρονικά κυβερνητικές αντιλαϊκές πολιτικές στα πλαίσια των υπεριαλιστικών οργανισμών, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΠΑΝΑΤΟ, όχι μόνο δεν ωφέλιμοι, αλλά και επιζήμια για τα λαϊκά συμφέροντα. Άρα λοιπόν, ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης δεν είναι μονοδρόμος. Για το λαό υπάρχει κι άλλος δρόμος που μπορεί να αξιοποιήσει και να αναπτύξει τη νέα τεχνολογία για την ικανοποίηση των αναγκών μας. Και αυτός είναι ο δρόμος του σοσιαλισμού και της κοινωνικής απελευθέρωσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για την αναφορά.